είναι 25 χρόνια, λέει, που χάθηκε ο Νίκος ο Γούναρης. Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια. Ορισμένοι όμως από εμάς έχουν μια ευχή Θεού και δεν λείπουν. Ποιος χάθηκε? Ο Νίκος είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα τραγούδια του, αν τα παίξεις, είναι σημερινά ή αυριανά. Φτάνει να τα παίξεις με το σημερινό ντύμα. Ευτυχώς εκείνος είχε τη λαϊκή ψυχή να τα δώσει με το ντύμα μιας εποχής και να τα περάσει στις καρδιές του κόσμου και να μείνουν ανεξίτηλα και αϊθαλοί. Η εκπομπή αυτή θα σας μιλήσει για τις επιτυχίες του. Εγώ θέλω να μιλήσω για τον ίδιο τον Νίκο. Κάποια στιγμή ο Νίκος έμαθε ότι εγώ είχα μεγάλη ανάγκη, γιατί έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου, ήμουν ήδη προφηματικός και δεν μπορούσα να δουλεύω όλη τη νύχτα. Εφρόντισε, επήγε στον καταστηματάρχη που θα δούλευε, στο Σελαπέν, κάπου εδώ στην Πλάκα, το καλοκαιρινό, και είπε ότι εγώ δεν έρχομαι αν ο Μίμης ο Πλέσας με το τρίο του δεν παίξει 2-20 λεπτά κάθε βραδιά. Εμένα μου έδινε μια ευκαιρία να περάσω ένα καλοκαίρι πιο άνετο και να με γνωρίσει ο κόσμος σε μια δουλειά που έκανα και που δεν την ήξερε η νύχτα. Με αυτή μας τη γνωριμία του χρώσταγα τη ζωή μου. Κάποια στιγμή με χρειάστηκε και μου έστειλε τον κοινό μας φίλο, τον Ίγκορ Τοράνιετς, που έπαιζε τύμπανο και στην ορχήστρα του και στο τρίο το δικό μου, να μου ζητήσει επιγόντως 6 λίρες για την εποχή. Εγώ δεν ήμουν μόνο κουρασμένος και άρρωστος, ήμουν και φτωχός. Πού να βρω 6 λίρες? Είχα όμως πλούσιους φίλους που με εμπιστεύονταν. Και είπα ναι, αφού τις θέλει ο Νίκος θα τις βρω. Και τις βρήκα τις 6 λίρες και τις πήγα σαν τρελός σε ένα υπόγειο που με περίμενε. Με φίλησε και μου λέει, άχρε Μίμη, σε ευχαριστώ πολύ. Και όπως τις πήρε, τις έδωσε σε μια κυρία που φορούσε μαύρα δίπλα μας. Την ώρα που έφυγε η κυρία, αρχίσαμε πάλι να μιλάμε για τα τραγούδια μας, πήρε την κιθάρα και άρχισε να παίζει. Εγώ όμως πήρα και ρώτησα τον Νίκο, λέω, μα καλά, τι λέει ο Νίκος? Με έβαλε να πάω να δανειστώ 6 λίρες και τις έδωσε σε κάποια που έφυγε? Και ο Νίκος τον ρώτησε και εκείνος απάντησε, η γυναίκα αυτή είχε μεγαλύτερη ανάγκη και από σένα και από μένα. Αυτός ήταν ο τροβαδούρος, ο Νίκος ο Γούναρης. Και νομίζετε πως σας είπα ψέματα για το πώς τα τραγούδια του θα μπορούσαν να είναι σημερινά? Να γραντουμίσω λίγο το «Γλυκά μου μάτια» που έγραψε με το Θάνο το Σοφό, μια από τις ομορφότερες μελωδίες του, για να δείτε πόσο είναι σημερινή ή αυριανή, και να την ακούσουν και τα παιδιά μας που ενδεχομένως την θυμούνται μόνον από τον πρωτογενή μεγάλο Έλληνα τροβαδούρο, τον Νίκο Γούναρη. Είμαι η εγγονή του Νίκου του Γούναρη, του τραγουδιστή. Δυστυχώς δεν γνώρισα τον παππού μου. Γεννήθηκα 4 μήνες αφότου πέθανε. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από όλο τον κόσμο, από τη γιαγιά μου που ζει ακόμα και έχει και το όνομά μου Βαλεντίνη, από αυτήν το πήρα, και από τον πατέρα μου που υπήρξε ο γιος του. Ξέρω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές στην Ελλάδα, από τις καλύτερες φωνές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα, ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ότι πάντα κοιτούσε να μοιράζει τα υπάρχοντά του στον κόσμο και όχι να κρατάει γι' αυτόν τίποτα σχεδόν. Πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς πέθανε πολύ σύντομα. Ποιος μπορεί να τα ξεχάσει αυτά τα μοτίβα, αυτά τα ωραία, τα συγκινητικά? Δεν έχει σημασία αν παίζεις μπουζούκι ή αν είσαι λαϊκός ή φτάνει ένας Έλληνας. Ποιος δεν θυμάται αυτόν τον αείμνηστο, αυτό το μεγάλο, αυτή τη μεγάλη μορφή που μύριζε και έζενε Ελλάδα? Τι δεν είχε πει για την Ελλάδα, τι δεν είχε πει για τον έρωτα, τι δεν είχε πει? Αυτός ήταν ο Νίκος ο Γούναρης. Ο αείμνηστος ο Νίκος ο Γούναρης. Από όλους τραγουδήθηκε, αλλά ο Νίκος ο Γούναρης πάντα θα μείνει ατραγούδιστος. Κανείς θα μπορούσε να τον τραγουδήσει όπως τραγούδησε ο Νίκος ο Γούναρης τον Νίκο τον Γούναρη. Αυτά είχα να πω για αυτή τη μορφή του Έλληνα. Βρισκόμαστε στην πλάκα του σήμερα. Στην πλάκα του χτες, στο σημείο αυτό,
υπήρχε ένα νυχτερινό κέντρο που το λέγανε Λουλούδια. Στα Λουλούδια μεσουράνησε ο Νίκος Βουνής. Στις πλακαστής ανηφοριές ο Νίκος Βούναρης με μεγάλωσε, ή μάλλον μεγάλωσα με τον Νίκο Βούναρη. Ήταν τα χρόνια εκείνα τα παλιά, τα νοσταλγικά, που είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Η μητέρα μου είχε μια τρομερή λατρεία στον Νίκο Βούναρη και παρά το ότι δεν τον είχα γνωρίσει καθόλου, για μένα ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μαζί μας στο σπίτι. Ήταν μια οικογένεια για μας. Θυμάμαι πολλές φορές που η μητέρα μου όταν άκουγε τα τραγούδια του που αντιχούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, έκλαιγε. Και της έλεγα, μαμά, μα αφού είσαι τόσο ευχαριστημένη, γιατί κλαις? Μα μου λέει, ο κάθε άνθρωπος δεν κλαίει μονάχα όταν είναι στεναχωρημένος. Μπορεί να κλάψει και όταν είναι ευχαριστημένος. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον Νίκο Βούναρη. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έφυγα, πήγα στην Αμερική. Από τα πρώτα χρόνια που βρισκόμουν εκεί πέρα, τον πρώτο καιρό που βρισκόμουν μάλλον εκεί, με είχαν καλέσει σε ένα σπίτι κάποιου μεγάλου αρχιτέκτονα, ο οποίος είχε καλέσει τον Νίκο Γούναρη εκείνο το βράδυ για να τραγουδήσει. Θυμάμαι ότι όταν τον είδα, πήγα και κάθισα δίπλα του, γιατί για μένα ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός. Όλο το βράδυ δεν πήγα πουθενά, δεν είδα κανέναν άλλον, παρά δίπλα του καθόμουν και μου μιλούσε. Τώρα το τι μου έλεγε, δεν ξέρω. Ήμουνα τόσο αφοσιωμένη στο να τον κοιτάζω, ώστε δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από αυτό. Θυμάμαι μόνο ότι μου έλεγε με νοσταλγία ότι επιτιμούσε την Ελλάδα. Τον αποκαλούσαν το Αϊδόνι της Αθήνας. Και πραγματικά ήταν. Και σήμερα, άμα δεν ακούσεις Βέμπο, δεν ακούσεις Γούναρη. Και δεν είναι όλα τίποτε. Αλλά, όχι τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, οχρούν μπροστά σε αυτούς. Ένας μεγάλος τραγουδιστής, ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας μεγάλος που ήξερε να απαγγέλει, να τραγουδάει, ήξερε να τραγουδάει και να συγκινεί, να συναρπάζει, και γι' αυτό τα τραγούδια του μείνανε στην ιστορία, να πούμε. Έλεγε τραγούδια τα οποία είχαν επίχυση στο πλατή κοινό και είχαν να κάνουν με το πολύ τον κόσμο. Τραγουδιόντουσαν τα τραγούδια του με το σώμα και αυτό εξακολουθούν και τραγουδάνε. Τα τραγούδια του δεν σβήνουν του Γούναρη. Το θυμάμαι, ήμουν μικρή και τον άκουγα που τραγουδούσε τα δικά του τραγούδια. Ήταν στους τροβαδούρους που υπήρχαν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Ωραίος τραγουδιστής. Άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά, με ωραία αισθήματα. Ο Νίκος ο Γούναρης υπήρξε ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος άνθρωπος και μια μεγάλη ψυχή. Επί σειρά ετών ομόρφαινε με την παρουσία του και με τα πολλά ωραία τραγούδια του την Αθήνα. Είχε αφήσει εποχή και στην Έγλη του Ζαπίου. Είχε τραγουδήσει και πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν ευαίσθητος τραγουδιστής, ρομαντικός, μαζί με τον Μαρούδα, οι μεγάλες μορφές και τον Πολυμέρη βέβαια. Τι μπορεί να πει κανείς για ένα τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα μεγάλο συνθέτη, μεγάλο τραγουδιστή και σπουδαίο άνθρωπο για τον Νίκο τον Γούναρη?
δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του όταν ήμουν πολύ νέος στην ορχήστρα του Λυκούργου του Μαρκέα, που εκείνος δυστυχώς δεν υπάρχει, και συνεργαζόμαστε στα Πατήσια, σε ένα αναψυκτήριο, στα Παναθήνια, που συγκεντρώναμε κάθε βράδυ, εξαιτίας βέβαια του Γούναρη, γύρω στις 4.000 κόσμο σε δύο παραστάσεις.